Κρατικοποιήσατε τον ΟΑΣΤ, τοποθετήσατε μάλιστα ένα έμπειρο στέλεχό σας, τον κύριο Στέλιο Παπά, επικεφαλής. Έγιναν πολλά στον οργανισμό, με τα δημοσιονομικά, διοικητικά και το κοινωνικό πρόσωπο του οργανισμού. Οι άνεργοι μετακινούνται πλέον δωρεάν στη Θεσσαλονίκη. Όμως η πραγματικότητα των Θεσσαλονικαίων που χρησιμοποιούν λεωφορείο, κυρίως τις ώρες αιχμής, το πρωί και το μεσημέρι, για να πάνε και να επιστρέψουν από τη δουλειά τους, δεν έχει αλλάξει. Δημοσιεύουμε σήμερα και μια δημοσκόπηση στη Μακεδονία, που κυκλοφορεί σήμερα για πρώτη μέρα, που λέει ότι το 55% των Θεσσαλονικαίων δεν θεωρούν ότι σε αυτό το χρόνο βελτιώθηκε η κατάσταση, μάλλον θεωρούν ότι είναι χειρότερη, είναι δυσαρεστημένη με αυτή την κατάσταση. Δεν χρειάζεται όμως δημοσκόπηση, όποιος χρησιμοποιεί λεωφορείο ξέρει. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για να βελτιωθεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά την αστική τη συγκοινωνία, να βελτιωθεί η κατάσταση στον ΟΑΣΤ, έτσι ώστε και όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του μετρό να μιλάμε για μαζική συγκοινωνία στην πόλη? Ευχαριστώ. Δεν ζω στη Θεσσαλονίκη, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω εμπειρικά στο ερώτημα που θέτετε. Θα σας απαντήσω με βάση τα στοιχεία που έχω και τα στοιχεία που γνωρίζω. Ο ΟΑΣΤ Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ αμαρτωλή ιστορία. Πολύ αμαρτωλή ιστορία. Με τη σφραγίδα των κομμάτων που κυβέρνησαν για χρόνια τον τόπο και τη Θεσσαλονίκη. Η προσπάθεια που κάναμε ήταν μια προσπάθεια εξορθολογισμού και μια προσπάθεια η οποία είχε σαν στόχο να διασφαλίσει το τέλος της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Και τα στοιχεία που έχω είναι ότι η εξοικονόμηση που έχουμε στο δημόσιο προπολογισμό είναι πολύ μεγάλη, κοντά στα 100 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, γνωρίζω επίσης ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια πέραν του εξοθολογισμού να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των εργαζομένων. Σταμάτησαν οι πολύμερες απεργίες. Έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και εφαρμόζεται η δωρεάν μετακίνηση των ανέργων και ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με όταν παραλάβαμε, στην πόλη Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν περισσότερα λεωφορεία. Τα νούμερα που έχω στην διάθεσή μου είναι για 360 περίπου λεωφορεία σε σχέση με 245 που ήταν με το προηγούμενο καθεστώς. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των πολιτών Θεσσαλονίκης. Άρα δεν θέλω να διαψεύσω την εμπειρία σας, γιατί σας είπα δεν ζω εδώ και δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διακινδύνευση. Πρέπει λοιπόν το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε σε γρήγορους ρυθμούς, κυρίως να αυξήσουμε τον αριθμό των λεωφορείων. Άρα πρέπει να γίνουν νέες παραγγελίες. Και πιστεύω ότι σε μια τέτοια προοπτική θα ήταν σημαντικό αν καταφέρναμε το επόμενο διάστημα να βρούμε μια λύση με την ΕΛΒΟ και να επαναλειτουργήσει. Πιστεύω επίσης ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση του ΟΑΣΤ, στο σχέδιο για την ψηφιοποίηση του ΟΑΣΤ, με την επέκταση της τηλεματικής και την καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Και βεβαίως, με την έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης σε μια στρατηγική συνδυασμένων μεταφορών, ώστε τα λεωφορεία και το μετρό να συνδυάζουν την δράση εξυπηρέτησής τους απέναντι στους πολίτες για να έχουμε το καλύτερο δυνατό παραγόμενο αποτέλεσμα. Θέλω τέλος να σας πω ότι κάθε προσπάθεια εξυγίανσης, κάθε προσπάθεια να μπει ένα τέλος σε ένα όργιο διαφθοράς που έχει δημιουργήσει καθεστώς σε συγκεκριμένους τομείς, βρίσκει εμπόδια. Και τα εμπόδια αυτά τα βρήκαν μπροστά όλοι όσοι προσπάθησαν με εντυμότητα και με πείσμα να εξηγιάνουν τον ΟΑΣΤ και να δημιουργήσουν μια προοπτική καλύτερη για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και να τους ζητήσω να δώσουν μια παράταση χρόνου στην τελική τους κρίση για το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με την αλλαγή καθεστώτος στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.
και θέλω επίσης να τους ζητήσω να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια ακόμα και αν συναντά δυσκολίες οι οποίες έχουν επίπτωση στη δική τους καθημερινότητα. Η μόνη βεβαιότητα που έχω είναι ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί θα κάνουν το παν προκειμένου να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις δυσκολίες. Ο κύριος Μεταξάς από το TV Κρέτα και να ετοιμάζεται από το Sky ο κύριος Ατζολέτος Αντώνης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Μπορεί να βρισκόμαστε 8 μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ωστόσο είναι ήδη σε εξέλιξη σενάρια και ζυμώσεις για τα πρόσωπα που θα επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει στις εκλογές του Μάη. Στην Κρήτη, το σενάριο εσείς ο ίδιος το τροφοδοτήσατε με τον Σταύρο Αρναουτάκη που προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα λοιπόν είναι διπλό. Εξετάζετε εναλλακτική πρόταση ή έχετε καταλήξει στο πρόσωπο του νυν Περιφερειάρχη και τι γίνεται στο Δήμο Ηρακλείου με τον νυν Δήμαρχο τον Βασίλη Λαμπρινό. Και επειδή λίγο νωρίτερα κάνατε λόγο για νέα κουλτούρα συνεννόησης, θέλω να σας ρωτήσω αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει στην αυτοδιοίκηση οι υποψήφιους μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον κύριο Πατούλη, νομίζω όχι. Αλλά, κοιτάξτε, οι αυτοδιοικητικές εκλογές και κυρίως με τον νέο νόμο δίνουν μια ευκαιρία στους πολίτες αλλά και στις πολιτικές δυνάμεις να δουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Και κυρίως δίνουν την ευκαιρία και στους υποψήφιους δημάρχους, τα σχήματα τα οποία θα κατέλθουν για να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, να εξαγγείλουν από τα πριν τα προγράμματά τους και τις πιθανές προγραμματικές συγκλήσεις που θα επιδιώξουν για την επόμενη μέρα μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια και στα Περιφερειακά Συμβούλια. Σε ό,τι αφορά το κόμμα μου, βεβαίως δεν θέλω να προτρέξω, θα έχουμε διαδικασίες στο επόμενο διάστημα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά ήδη έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις που δείχνουν την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουμε. Θα στηρίξουμε λοιπόν πρόσωπα και δυνάμεις που έχουν αποδείξει μέσα από την δράση τους στον αυτοδιοικητικό χώρο ότι έχουν καταρχάς το χαρακτηριστικό της εντιμότητας αλλά και έχουν δώσει μάχες προκειμένου να ανοίξουν δρόμους για την ενίσχυση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Έχουν δώσει μάχες για το περιβάλλον, για την οικολογία. Έχουν δώσει μάχες για τη δημοκρατία, για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών. Σε αυτό το κλίμα, προφανώς και θα είμαστε ανοιχτοί στη στήριξη προσώπων που δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ενδεχομένως και κάποιοι έντιμοι άνθρωποι, ικανοί άνθρωποι που μπορεί να προέρχονται και από τον χώρο του κέντρου ή της κεντροδεξίας. Όλα όμως όσα σας είπα πιο πριν ως κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να σας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι δεν θα συνεργαστούμε με πρόσωπα που θα υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία ακριβώς γιατί θα είναι άλλη ατζέντα η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είναι όλα αυτά τα οποία σας είπα πιο πριν. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Κρήτη πιστεύω ότι έχει έναν περιφερειάρχη ο οποίος είναι εξαιρετικά ικανός και έχει αποδεδειγμένα το διάστημα που ήταν περιφερειάρχης και είναι περιφερειάρχης, ένα σημαντικό έργο. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε με θετικό τρόπο να συνεργαστεί για να οικοδομήσει τις προϋποθέσεις μιας πλατιάς πλειοψηφίας. Υπάρχουν και άλλα τέτοια πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ο Περιφερειάρχης επίσης στη Δυτική Ελλάδα. Είναι ένας Περιφερειάρχης που έχει ένα εξαιρετικό έργο. Ο Δήμαρχος εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ένας Δήμαρχος που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει ένα εξαιρετικό έργο. Το οποίο πιστεύω ότι αποτιμούν θετικά και θα αποτιμήσουν θετικά οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω τις αποφάσεις, ιδίως ό,τι αφορά περιφέρειες και μεγάλους Δήμους, τελικές αποφάσεις θα τις πάρει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Από το Sky ο κύριος Ατζολέτος και να ετοιμάζεται από το ένα channel ο κύριος Παλαιστίδης Αναστάσης. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι πάλι λίγο στο μάτι. Πού είσαι? Εδώ κάτω, εδώ κάτω. Στην Εθνική Τραγωδία. Είχαν προκαλέσει το λιγότερο αμηχανία οι τοποθετήσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Τόσκα, και του πρώην Αρχηγού της Πυροσβεστικής, λίγες μέρες μετά την Εθνική Τραγωδία, οι οποίοι είχαν πει πως δεν έγινε κάποιο λάθος και ότι δεν θα άλλαζαν κάτι από τον σχεδιασμό που ακολούθησαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον, πώς εκείνο το βράδυ, μετά στη συνέντευξη τύπου, παρακολουθήσατε εσείς από το Μέγαρο Μαξίμου αυτές τις δηλώσεις? Και δεύτερον, αν αυτές οι δηλώσεις ήταν ο λόγος που λίγες ώρες μετά, μία μέρα μετά, συγκαλέσατε ένα Υπουργικό Συμβούλιο και πήρατε την πολιτική ευθύνη και ζητήσατε από τους υπουργούς σας να κάνουν το ίδιο. Όχι, κύριε Τζολέτο, την απόφαση να συγκαλέσω το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν ήταν. Ήταν ακριβώς την επόμενη μέρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Την είχα πάρει πριν τη συνέντευξη αυτή και το γνωρίζαν και τα μέσα ενημέρωσης αυτό. Άρα, προφανώς, είχα πάρει και την απόφαση για το τι θα πω στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θέλω να σας πω ότι εκείνες τις μέρες ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι. Και ορισμένες φορές και στην πολιτική τα συναισθήματα των ανθρώπων παίζουν ρόλο. Δεν είναι τα πάντα πολιτικό κόστος και πολιτικό όφελος. Και επίσης θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον αναπληρωτή Υπουργό, που θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ καλός Υπουργός, εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι την επόμενη ώρα έθεσε στη διάθεσή μου την παραίτησή του, λέγοντάς μου ότι ανεξάρτητα από το αν διαχειρίστηκα ή δεν διαχειρίστηκα σωστά αυτή την υπόθεση, το ηθικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο με βαραίνει. Δεν μπορώ να συνεχίσω έχοντας 96, τότε ήταν λιγότερος ο αριθμός, έχει φτάσει τώρα 98 νεκρούς. Και θέλω να σας πω, κύριε Αντζολέτο, γιατί κάνετε ρεπορτάζ χρόνια, δεν θα θυμάστε πολλούς υπουργούς και πολλές κυβερνήσεις στις οποίες να έχει συμβεί αυτό, σε παρόμοιες τραγωδίες. Είτε με πυρκαγιές, είτε στη θάλασσα. Δυστυχώς είχαμε κι άλλες, δεν ήταν η μοναδική. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί εμάς, αυτό δεν είναι το αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι διαχειριστές κρίσης. Θα μπορούσε κανείς να κάνει κριτική ως προς αυτό. Αυτό που διαφοροποιεί εμάς είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε ηθικό πλεονέκτημα. Και πιστεύω ότι σωστά ο Υπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός, προέβη στην κίνηση να δώσει την παραίτησή του σε μένα. Πιστεύω ότι σωστά εγώ του ζήτησα να μείνει εκείνες τις κρίσιμες ώρες για να συμμαζέψουμε την κατάσταση και σωστά προχωρήσαμε και τις αλλαγές όπως προχωρήσαμε.